Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε κάθε ζήτημα, θέμα το οποίο σας απασχολεί και μας ενημερώνετε, μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα ξεκινήσουμε με έναν ανώνυμο, όπως γράφει ένας ορθόδοξος ακροατής σας. Ο Θεός να σε ευλογήσει, αγαπητέ μας φίλε, να διαβάσουμε αυτό που μας έστειλες. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να μου απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις μου. Είναι πολλές, θα τις διαβάσω όλες και με τη χάρη του Χριστού μία-μία θα προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε. Πρώτον, ο πολιτικός γάμος στο Δημαρχείο είναι έγκυρος ενώπιον του Θεού? Δεύτερον, οποιοδήποτε θρησκευτικός γάμος εκτός του χριστιανικού γάμου είναι έγκυρος ενώπιον του Θεού? Τρίτον, ο λευκός γάμος, δηλαδή χωρίς να υπάρξουν συζυγικές αρχικές σχέσεις, είναι έγκυρος ενώπιον του Θεού? Τέταρτον, ποιος τελικά είναι άκυρος γάμος? Πέμπτον, αν σε ένα έγκυρο γάμο υπάρξει διαζύγιο λόγω πορνείας κατά το Λόγο του Θεού, μπορεί ο αδικημένος σύζυγος να παντρευτεί ξανά? Ο γάμος του αυτός θα είναι έγκυρος ενώπιον του Θεού? Έκτον, τι σημαίνει δέδεσε γυναική και λέλησε από γυναικός στο χωρίον της γραφής επιστολή προς τους Κορινθίους Α, Ζ27? Έβδομον, ο δεύτερος και τρίτος γάμος που έχουν κάνει πολλοί άνθρωποι στις ημέρες μας είναι έγκυρος ή άκυρος ενώπιον του Θεού? Και αν είναι άκυρος, σύμφωνα με τη γνώμη σας, τι πρέπει να κάνουν τώρα όλοι αυτοί? Όγδον, οι προγαμιαίες σχέσεις επιτρέπονται στην εποχή μας κατά τη γνώμη σας, ή αν υπάρξουν δημιουργούν ακυρότητα στο γάμο που θα ακολουθήσει? Ένατον, αν σε ένα έγκυρο γάμο η σύζυγος πάρει διαζύγιο και δεν πορνεύει, αλλά ξαναπαντρεύεται, ο σύζυγος μπορεί να ξαναπαντρευτεί και αυτός? Ο γάμος του αυτός είναι έγκυρος ενώπιον του Θεού κατά τη γνώμη σας? Ελπίζοντας τις ακριβείς απαντήσεις σας μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως λέτε, σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων, ένας ορθόδοξος ακροατής σας. Ο Θεός να είναι μαζί σου, αγαπητέ μας φίλε. Θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Χριστού μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί να απαντήσουμε σε αυτές όλες τις ερωτήσεις σου. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα, το ζήτημα του γάμου στις μέρες μας είναι πάρα πολύ σοβαρό όταν το αντιμετωπίζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Όμως ελπίζουμε με τη χάρη του Χριστού να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει ο Θεός στις περιπτώσεις, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όπως τις περιγράφεις του γάμου. Πρώτα όμως να ξεκινήσουμε με το ποιος είναι, τι είναι γάμος σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με το θέλημα του Θεού. Γιατί το γάμο δεν τον δημιούργησαν ή δεν τον ανακάλυψαν ή δεν τον εθέσπισαν οι άνθρωποι, αλλά ο γάμος είναι κάτι που εθεσπίστη ευθύς εξ αρχής από το Θεό, και μάλιστα εκεί στον παράδεισο της Εδέμ, στους πρωτόπλαστους, δηλαδή στον Αδάμ και στην Εύα. Ας δούμε λοιπόν τον πρώτο γάμο. Μάλλον να δούμε από την αρχή λίγο την δημιουργία του ανθρώπου και την πρόθεση του Θεού σε σχέση με τους ανθρώπους. Αφού ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη και τακτοποίησε τα πάντα στην γη απάνω, δηλαδή το στερέωμα, τα ύδατα, τη βλάστηση, τους φωστήρες, τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, τα ψάρια, τα πουλιά, τα ζώα, στο πρώτο κεφάλαιο 26 εδάφιο της Γέννησης είπε ο Θεός: «Ας κάμωμεν τώρα άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και καθομοίωσιν ημών,
Και στο 27 εδάφιο, και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν, άρσεν και θήλη, επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς, ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν. Και έπλασεν Κύριος ο Θεός των άνθρωπων από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν στους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Και εφύτευσεν Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς και έθεσεν εκεί τον άνθρωπον τον οποίον έπλασε. Και είπε ο Κύριος, και έλαβεν ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ, διενεργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Και είπε ο Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω κάμεις αυτόν βοηθόν, όμοιον με αυτόν. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και εκοιμήθη και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν την οποία έλαβε από το Αδάμ εις γυναίκα και έφερε αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπε ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξε εκ της σαρκός μου, αυτή θέλει ονομαστήδη Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο, η σάρκα μία. Ο Θεός λοιπόν εν αρχή επίησε τον ουρανού και τη γη, δημιούργησε ένα υπέροχο περιβάλλον στη γη και μάλιστα στη γη φύτευσε και έναν ωραίο παράδεισο, ένα ωραίο κήπο με τα ωραιότερα δέντρα και τα ζώα όλα και εκεί έθεσε τον Αδάμ για να εργάζεται και να τον φυλάει. Όμως διεπίστωσε ο Θεός ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος και έτσι αποφάσισε να κάνει στον άνθρωπο έναν όμοιο με αυτόν βοηθόν αυτού. Όμοιο με αυτόν τη γυναίκα, καθώς επλάστη ο Αδάμ κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού και η γυναίκα επλάστη κατά την εικόνα και την ομοίωση του Αδάμ, ώστε να είναι βοηθός του. Και όταν λέμε βοηθός του, ο λόγος του Θεού δεν εννοεί οικιακή βοηθός, αλλά εννοεί ότι αυτά που ο άντρας δεν μπορεί να κάνει να τα κάνει η γυναίκα και αυτά που η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει να τα κάνει ο άντρας. Άλλωστε στον άνθρωπο ο λόγος του Θεού αποκαλύπτει ότι βοηθός του είναι ο ίδιος ο Θεός, δια του Ιησού Χριστού μάλιστα, εν πνεύματι Αγίω. Και έτσι επέβαλε Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ, τον έφερε δηλαδή στην πρώτη νάρκωση θα λέγαμε. Εκοιμήθη ο Αδάμ και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής και από την πλευρά του Αδάμ ο Κύριος κατεσκεύασε την γυναίκα και την έφερε προς τον Αδάμ. Δηλαδή ενώ ξύπνησε ο Αδάμ είδε ξαφνικά μπροστά του μία γυναίκα που του έμοιαζε, έναν άλλον άνθρωπο που ήταν όμοιος με αυτόν, αλλά ήταν συμπλήρωμα, ήταν για να γίνει γιατί ήταν επειδή δεν ήταν καλό για τον άνθρωπο να είναι μόνος, έφτιαξε έναν άνθρωπο που να μην είναι μόνος του ο Αδάμ. Ο Αδάμ όταν την είδε τη γυναίκα, τότε ομολόγησε ενώπιον του Θεού, τώρα τούτο είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξε εξ της σαρκός μου, αυτή θα ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός ελήθη. Ομολόγησε λοιπόν ενώπιον του Θεού ότι αυτή είναι που θα ονομαστεί Ανδρής και θα είναι για μένα. Γι' αυτό, για αυτή την ομολογία που έκανε ο Αδάμ, ο Θεός λέει δια τούτο θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού, προφητικά μιλάει ο λόγος του Θεού, και τη μητέρα αυτού και θα προσχοληθεί στη γυναίκα του. Και θα δημιουργηθεί, αφήνει δηλαδή ο άντρας, ο νέος και η νέα, το σπίτι τους, τον πατέρα τους, τη μητέρα τους και δημιουργούν ένα άλλο σπιτικό και προσκολάται ο άντρας στη γυναίκα και η γυναίκα στον άντρα. Και στη συνέχεια αυτοί οι δύο θα γίνουν η σάρκα μία, δηλαδή θα έχουν σαρκικές σχέσεις. Εκείνο λοιπόν το οποίο προσδιορίζει με βάση το λόγο του Θεού την εγκυρότητα ενός γάμου είναι τέσσερα βασικά πράγματα. Πρώτον είναι η αμοιβαία έλξης η οποία εξελίσσεται σε αγάπη συζυγική. Δεν είναι μια αγάπη ερωτική μόνο ή σαρκική, αλλά σε αγάπη συζυγική που οδηγεί αυτή η αγάπη στην ενότητα των δύο αυτών ανθρώπων για όλη τους τη ζωή. Το δεύτερο είναι
μετά την έλξη είναι η ομολογία την οποία κάνουν και οι δύο ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ότι πράγματι εγώ έχω επιλέξει αυτήν τη γυναίκα για σύζυγό μου, ομοίως και η γυναίκα εγώ έχω επιλέξει αυτόν για σύζυγό μου, για να ζήσουμε όλη μας τη ζωή μαζί. Το τρίτο χαρακτηριστικό του έγκυρου γάμου ενώπιον Θεού και ανθρώπων είναι οι νόμιμες διαδικασίες και θρησκευτικές και πολιτικές που διαφέρουν σε κάθε κράτος. Κάθε κράτος έχει τις δικές του νόμιμες διαδικασίες στις οποίες πρέπει, να αποδεχθεί ο άντρας και η γυναίκα, ώστε να βρεθούν ενώπιον Θεού και ανθρώπων ενωμένοι με το θεσμό του γάμου. Και τέλος είναι οι συζυγικές σαρκικές σχέσεις. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο χαρακτηριστικό με το οποίο θα ήθελα να αρχίσω, αγαπητέ φίλε, για να μπορέσουμε με ακρίβεια να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που θέτεις. Ο έγκυρος γάμος λοιπόν ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων δεν γίνεται βία, αλλά γίνεται κούσια, οικειοθελώς, και μάλιστα η αιτία είναι η αμοιβαία έλξης και η αγάπη. Επίσης θα πρέπει απαραίτητος να αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και να προσκοληθεί ο άντρας στη γυναίκα και η γυναίκα στον άντρα και να ομολογήσουν ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι ξεκινάνε μια καινούργια ζωή παντρεμένη ενώπιον του Θεού, καθώς ο ένας εξέλεξε τον άλλον σαν σύζυγό του και σαν σύζυγό του. Τρίτον, επαναλαμβάνω, πρέπει να υποβληθούν στις νόμιμες διαδικασίες του κάθε κράτους, είτε θρησκευτικές είτε πολιτικές. Και τέταρτον, να υπάρξουν συζυγικές σχέσεις και επαφές, σαρκικές. Αυτά είναι τα απόλυτα χαρακτηριστικά από το Λόγο του Θεού του έγκυρου γάμου. Όμως πριν προχωρήσω στις ερωτήσεις σου για να απαντήσω μία-μία, αγαπητέ μου φίλε, θέλω να διαβάσουμε και την άποψη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Ιωταθήτα κεφάλαιο, 19 δηλαδή κεφάλαιο, σχετικά με το γάμο και το διαζύγιο και το χωρισμό, σχετικά δηλαδή με τον έγκυρο γάμο και τον χωρισμό από τον έγκυρο γάμο. Διαβάζω λοιπόν από το Ιωταθήτα και το 3 εδάφιο. «Και ήλθον προς αυτόν οι Φαρισαίοι, πειράζονται στον Κύριο και λέγοντες προς αυτόν, συγχωρείτε εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν». Είναι συγκεχωρημένο δηλαδή σε έναν άνθρωπο, σε έναν άντρα να διώξει τη γυναίκα του για οποιαδήποτε αιτία αυτός δεν βρίσκει καλή για να συνεχίσει το γάμο. Ο δε αποκριθής Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θήλη έπλασε αυτούς? Και είπεν, ένε εν τούτου θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί εις τη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο εις σάρκα μία, ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Συνεχίζω λίγο όμως, λέγωση προς αυτόν, γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφο διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν? Λέγει προς αυτούς, διότι ο Μωυσής δια της σκληροκανθίας σας συνεχώρησε εις εσάς να χωρίζεστε τας γυναίκας σας. Απαρχής όμως δεν έγινε ούτω. Σας λέγω δε ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνίαν και νυμφευθεί άλλην γίνεται μοιχός. Και ως της νυμφεύεται γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Ο Κύριος μας λοιπόν απευθυνόμενος στους Φαρισαίους που τον πλησίασαν πειράζοντας για να τον ρωτήσουν περί διαζυγίου και περί γάμου, τους έφερε ακριβώς εκεί που διαβάσαμε στη Γένεση, όταν ο Θεός εθέσπισε για πρώτη φορά αυτόν τον υπέροχο θεσμό του γάμου, λέγοντάς τους ότι δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής έπλασεν άρσεν και θήλη αυτούς και είπεν, ένε και εν τούτου θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Έτσι έφτιαξε καταρχάς ο Θεός τον άνθρωπο, να είναι η σάρκα μία, γιατί ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Και εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, ο άνθρωπος ας μη χωρίζει. Διότι πλέον δεν είναι δύο αλλά είναι εν. Δεν είναι δύο άνθρωποι, είναι ένα αντρόγινο.
Οι Φαρισαίοι βεβαίως είχαν τον νόμο του Μωυσή, ο οποίος νόμος του Μωυσή συγχωρούσε να δώσει ο άντρας τη γυναίκα αποστάσεων διαζύγιων, το λεγόμενο αποστάσεων έγγραφων διαζυγίου, για να μπορεί ο άνθρωπος όποτε θέλει και για οποιοδήποτε λόγο να διώχνει τη γυναίκα του. Και εξηγεί ο Κύριος, ο Μωυσής δια της σκληροκαρδίας σας συνεχώρησε σε εσάς να χωρίζεστε τας γυναίκα σας. Αρχής όμως δεν έγινε έτσι. Σας λέγω δε ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνίαν και νυφεθεί άλλην γίνεται μοιχός. Όποιος χωρίσει τη γυναίκα του και παντρευτεί άλλη, όποιος χωρίσει τη γυναίκα του και παντρευτεί άλλη γίνεται μοιχός. Και ο μοιχός δεν μπορεί να κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά και όποιος νυμφευθεί γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός, που και αυτός δεν μπορεί να κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών. Άρα ναι, ο Μωυσής συνεχώρησε αυτό ακριβώς, να δίνει ο άντρας διαζύγιος τη γυναίκα για τη σκληροκαρδία των ανθρώπων. Οι μαθητές λοιπόν, ας συνεχίσουμε, λέγω προς αυτόν οι μαθητές, εάν ούτως έχει υποχρέωση ο ανδρός προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει να νυφευθεί. Ο δε είπε προς αυτούς, δεν δύναται πάντες να δεχθούσε το λόγο τούτον, αλλά εις όσους είναι δεδομένο. Το κύριο χαρακτηριστικό για το οποίο ο Θεός αποδέχεται το διαζύγιο είναι η σκληροκαρδία του ανθρώπου. Εάν πάψει να υπάρχει η σκληροκαρδία του ανθρώπου, επιστρέφουμε στο θέλημα του Θεού, που είναι ότι ο άντρας δεν μπορεί να χωρίσει τη γυναίκα για οποιαδήποτε αιτία εκτός από λόγο πορνείας. Και ταυτόχρονα, εάν χωρίσει τη γυναίκα του έστω και για λόγο πορνείας και παντρευτεί άλλη γυναίκα, τότε γίνεται μοιχός. Και αν παντρευτεί και χωρισμένη γυναίκα, και πάλι γίνεται μοιχός. Άρα ένα κύριο χαρακτηριστικό που πρέπει να εξετάσουμε τώρα είναι η σκληροκαρδία του ανθρώπου. Πότε ο άνθρωπος είναι σκληρόκαρδος και πότε δεν είναι. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού, αλλά δεν είναι παιδιά του Θεού. Άρα είναι σκληρόκαρδοι, γιατί ο άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Εκτός και αν συμβεί αυτό το οποίο περιγράφει ο Λόγος του Θεού, εάν της γεννηθεί άνωθεν από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα του Άγιο. Ή όπως περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, λέγοντας το τρίτο εδάφιο, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύν έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδαν ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δι' ημάς. Ήτινες, με τη δύναμη του Θεού, φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Μεγάλη λοιπόν διαφορά που ήλθε δια του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους και μετέβαλε τους ανθρώπους από σκληρόκαρδους σε αγαθούς και πιστούς ανθρώπους, είναι η αναγέννηση. Δηλαδή, όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, λέγει ο Λόγος του Θεού και πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, το 12 εδάφιο πρώτο κεφάλαιο, όσοι δε εδέχθησαν, έλαβον τον Ιησού Χριστόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία ο Πατέρας να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας το όνομα αυτού. Κάποια στιγμή λοιπόν που ο Πατέρας Θεός έστειλε τον Υιόν του το μονογενή στην γη και ενσαρκώθηκε ο Λόγος του Θεού εις Χριστόν άνθρωπον Ιησούν, τότε δια του Ιησού Χριστού ο Θεός αναγεννά, και μάλιστα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, ο Θεός αναγεννά τον άνθρωπον εις ελπίδα ζώσα. Τι σημαίνει αναγεννά? Αναγεννά πρώτον με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Άγιο. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μπαίνει στην καρδιά του ανθρώπου και το Πνεύμα του Άγιο είναι αυτό που ζωοποιεί το Λόγο του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου, και ο άνθρωπος αναγεννάται εις ελπίδα ζώσα. Δηλαδή, το γεγεννημένο εκ της σάρκος είναι σάρξ, το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Δημιουργείται λοιπόν ένας πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Το πρώτο που αλλάζει είναι οι επιθυμίες της σάρκος.
οι επιθυμίες της σαρκός από αμαρτίας γίνονται αγιασμού. Έπειτα η καρδιά, οι επιθυμίες των οφθαλμών, καθώς ο άνθρωπος είναι τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα, αλλάζει κατά πάντα. Αλλάζει και ως προς το σώμα, τις επιθυμίες της σαρκός, αλλάζει και ως προς την ψυχή, τις επιθυμίες της καρδιάς, που σημαίνει ότι η καρδιά του γίνεται πια απαλή και τρυφερή, δεν είναι σκληρόκαρδος ο άνθρωπος, απαλή και τρυφερή, μπορεί και μετανοεί, μπορεί και επιστρέφει στο Θεό, μπορεί και ζητάει συγχώρεση από το Θεό, γιατί είναι απαλή και τρυφερή η καρδιά του, μπορεί και ζητάει συγγνώμη και ταπεινώνεται και ενώπιον των ανθρώπων. Αλλά αλλάζει και το πνεύμα του ανθρώπου. Ο Θεός όταν αναγεννήσει τον άνθρωπο, το πνεύμα του ανθρώπου που είναι σκληρό, υπερήφανο και αλαζονικό, το κάνει ταπεινό, φρόνιμο, ήσυχο, ώστε να μπορεί και ο άνθρωπος εκτός από το να μετανοεί και να ζητάει συγγνώμη, αλλά να μακροθυμεί και να συγχωρεί και αυτούς τους άλλους ανθρώπους. Γίνεται δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος, ο αναγεννημένος άνθρωπος. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά όταν ο αναγεννημένος άνθρωπος γνωρίσει, γιατί με την αναγέννηση γίνεται παιδί του Θεού, γνωρίσει τον παντοδύναμο Θεό σαν πατέρα του, τον Ιησούν Χριστόν σαν φίλο του και αδελφό του και τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας σαν διοικητή του, τότε ξεκινάει μια καινούρια ζωή. Εντελώς καινούρια ζωή. Η σκληροκαρδία πια δεν υπάρχει μέσα του. Και έτσι εφόσον φεύγει η σκληροκαρδία από τον άνθρωπο, τότε και ο άνθρωπος μπορεί να αποδεχθεί τον Λόγο του Θεού, τον απαρχής, που λέει ο Λόγος του Θεού, όπως μας το περιγράφει ο Ιησούς Χριστός, ότι δια της σκληροκαρδίας σας συνεχώρησε εσάς να χωρίζεστε τας γυναίκας σας, απαρχής όμως δεν έγινε ούτω. Αλλά απαρχής τι έγινε? Ο Θεός έπλασε έναν άντρα και για μια γυναίκα, και για ένα και εν τούτου άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα είναι οι δύο η σάρκα μία, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά είναι μία, και επειδή δεν υπάρχει σκληροκαρδία, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος σας μη χωρίζει. Άρα, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όχι από την Παλαιά Διαθήκη, μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν προβλέπεται διαζύγιο. Σε ποιους όμως? Στους αναγεννημένους, που επειδή αναγεννήθησαν και γνώρισαν το Θεό για Πατέρα, τον Ιησού Χριστό για Κύριό τους και Θεό τους, για Σωτήρα τους και Λυτρωτή τους, για Φίλο τους και Αδελφό τους, και υποτασσόμενοι, πειθαρχώντας το Λόγο του Θεού, βαφτίστηκαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, ώστε με το βάφτισμα, όπως μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Κολοσσαείς, και θέλω να το διαβάσω. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 9 εδάφιο. Διότι εν αυτό κατοικεί πάντο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, τον Χριστό, και εσείς είστε πλήρης μέσα στο Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης, αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον Ιησούν Χριστόν και περιετμήθητε με περιτομή να χειροποίητον, όχι την περιτομή της σαρκός, ούτε ακόμη και της καρδιάς, περιτομή να χειροποίητον, πώς, απεκριθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, δια της περιτομής του Χριστού, περιετμήθηκε μια καινούργια περιτομή με το βάπτισμα, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, πως συνταφέντες μετά του Χριστού εν του βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε. Και αυτή η περιτομή είναι δια της περιτομής του Χριστού. Άρα ο αναγεννημένος άνθρωπος, ο οποίος παίρνει στα χέρια του το Ευαγγέλιο του Χριστού και καταλαβαίνει ότι πρέπει να εκπληρώσει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, βαφτιζόμενος, πια πιστός, ομολογώντας τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Κύριός του και ο Θεός του, καθώς είναι και περιγεγραμμένο και στο σύμβολο της πίστεως, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών, ομολογώντας λοιπόν τη σωτηρία του ενώπιον των ανθρώπων, βαφτιζόμενος, επαναλαμβάνω, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών, ο αναγεννημένος άνθρωπος,
και πιστεύοντας το Λόγο του Θεού εξητεί και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Οπότε ο Ιησούς Χριστός, πιστός στο Λόγο του Θεού, βαφτίζει αυτόν εν Πνεύματι Αγίο και Πυρή και δημιουργείται πια ένας άλλος άνθρωπος, νέος άνθρωπος, αναγεννημένος, παιδί του Θεού δηλαδή, ελευθερωμένος από το σώμα των αμαρτιών της σαρκός αυτού δια του βαφτίσματος και έχοντας δύναμη, πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου, καθώς ο Ιησούς Χριστός τον βαφτίζει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν είναι σκληρόκαρδος. Άρα για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει απαλλαγή από τη σκληροκαρδία, χάρη τους οποίας ο Μωυσής, ο Θεός, επέτρεψε στον άντρα να δίνει αποστάσεων, δηλαδή διαζύγιον στη γυναίκα, χάρη λοιπόν της αναγέννησης και της έλλειψης της σκληροκαρδίας εκ της αναγέννησης, τώρα ο άνθρωπος επιστρέφει στα απαρχής, όπου απαγορεύεται ο άνθρωπος πλέον, δεν προβλέπεται ο άνθρωπος πλέον από το Ευαγγέλιο του Χριστού για τους αναγεννημένους, πρώτο διαζύγιο ή πρώτος ή δεύτερος ή τρίτος γάμος. Συγγνώμη, ή δεύτερος ή τρίτος γάμος. Δεν επιτρέπεται διαζύγιο, δεν επιτρέπεται δεύτερος ή τρίτος γάμος, γιατί αυτό είναι μοιχεία έτσι κι αλλιώς και οι μοιχοί δεν μπορούν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε, δεν δίνανται πάντες να δεχθώσει τον λόγο τούτον, αλλά εις όσους είναι δεδομένο, και δεδομένο είναι εις αυτούς που έχει απαλληθεί η σκληροκαρδία τους, χάριν της οποίας ο Μωυσής επέτρεψε το διαζύγιον. Με αυτές λοιπόν τις δύο διευκρινήσεις μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ποιος είναι ο έγκυρος γάμος, ο οποίος επαναλαμβάνω είναι αυτός που δημιουργείται απρώτον από έλξη και αγάπη δύο ανθρώπων. Βλέπονται, αρχίζουν να ελκύονται ο ένας από τον άλλον, να αγαπάνε ο ένας τον άλλον και παίρνουν αυτή την ωραία απόφαση να γίνουν σύζυγοι. Δεύτερον, ομολογούν ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ο καθένας προς τον άλλον, ότι εγώ αποφάσισα και ο Θεός με οδήγησε αυτός να είναι ο άντρας μου, αυτή να είναι η γυναίκα μου. Τρίτον, υποτάσσονται στους νόμους της πολιτείας, του κράτους το οποίο ζουν, ώστε ζουν τις διαδικασίες, τις νόμιμες που προβλέπεται σε κάθε κράτος, είτε τις θρησκευτικές, είτε τις πολιτικές, είτε και τις δύο. Και τέταρτον, ο νόμιμος γάμος οριστικοποιείται με τις σαρκικές, συζυγικές, νόμιμες ενώπιον του Θεού σχέσεις. Τώρα, όσον αφορά για το διαζύγιο, το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν το προβλέπει, γιατί ο νόμος το προέβλεψε το διαζύγιο χάρη της σκληροκαρδίας των ανθρώπων. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν το προβλέπει, γιατί όσοι δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν, ο Θεός ο Πατέρας τους αναγέννησε και τους δημιούργησε νέους ανθρώπους, όπως αυτούς πλέον δεν υπάρχει σκληροκαρδία. Με αυτές λοιπόν τις δύο διευκρινήσεις, αγαπητέ μου φίλε, όπως υπογράφεις ορθόδοξε ακροατή μας, αρχίζω και μπορώ πλέον καθαρά, νομίζω, με τη χάρη του Χριστού να απαντήσω στις ερωτήσεις σου. Πρώτη ερώτηση. Ο πολιτικός γάμος στο Δημαρχείο είναι έγκυρος? Η απάντηση είναι, για αυτούς οι οποίοι δεν είναι αναγεννημένοι είναι έγκυρος. Αλλά και για αυτούς που είναι αναγεννημένοι, είναι παιδιά του Θεού, είναι έγκυρος εφόσον ακολουθήσει ο θρησκευτικός γάμος. Άρα λοιπόν, επειδή παντρεύονται στο Δημαρχείο χωρίς την ευλογία της Εκκλησίας, αν μου επιτρέπεται η έκφραση αυτή, στην πραγματικότητα χωρίς την παρουσία του Θεού και την ευλογία του Θεού, επειδή δεν είναι αναγεννημένος, αν δεν είναι αναγεννημένος, τότε είναι εγκυρότατος ο γάμος αυτός, γιατί δεν γνωρίζει ο άνθρωπος αυτός, αλλά ομολογεί, πρώτα πρώτα υπάρχει έλξης και η αγάπη, στη συνέχεια ομολογεί ενώπιον των ανθρώπων ότι αυτή είναι η γυναίκα μου και αυτός είναι ο άντρας μου, υφίσταται τις νόμιμες διαδικασίες, τις πολιτικές εν προκειμένου του συγκεκριμένου κράτους, και τέταρτον υπάρχει η νομιμότης λόγω των συζυγικών σαρκικών σχέσεων. Άρα βεβαίως ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων ο πολιτικός γάμος είναι έγκυρος, ιδιαίτερα σε αυτούς που δεν έχουν αναγεννηθεί, που δεν είναι παιδιά του Θεού, που δεν έχει αλλάξει η ζωή τους, στους οποίους υπάρχει και η σκληροκαρδία ακόμη. Ο οποιοσδήποτε θρησκευτικός γάμος εκτός χριστιανικού γάμου είναι έγκυρος ενώπιον του Θεού
Και πάλι η απάντηση είναι ναι, γιατί μπορεί κάποιος να παντρευτεί μουσουλμάνος, βουδιστής ή οποιαδήποτε άλλη θρησκεία κι αν έχει, ακολουθώντας ακριβώς την ίδια διαδικασία, δηλαδή τις νόμιμες διαδικασίες του κράτους του, τις θρησκευτικές ή τις πολιτικές, την αμοιβαία έλξη και αγάπη των δύο ανθρώπων, την ομολογία ενώπιον Θεού και ανθρώπων και οι συζυγικές σαρκικές σχέσεις. Άρα, οποιοδήποτε θρησκευτικός γάμος είναι έγκυρος ενώπιον Θεού και ανθρώπων όταν γίνεται από μη αναγεννημένους ανθρώπους στη χώρα τους, στο κράτος τους. Ο λευκός γάμος, τρίτον, ο λευκός γάμος, δηλαδή χωρίς να υπάρξουν συζυγικές σαρκικές σχέσεις, είναι έγκυρος σε καμία περίπτωση. Δεν είναι έγκυρος. Πρώτον, γιατί η αιτία του λευκού γάμου συνήθως δεν είναι έλξης και αγάπη, αλλά είναι άλλο γεγονός, είναι είτε για να πάρουν βίσα σε ένα κράτος δύο άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν σε ξένο κράτος, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν μας ενδιαφέρει μας, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, ο λευκός γάμος, επειδή είναι αυτός στον οποίο δεν υφίστανται συζυγικές, σαρκικές σχέσεις, άρα δεν είναι ολοκληρωμένος ο γάμος, σε καμία περίπτωση δεν είναι έγκυρος ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό επιβάλλεται να χωρίσουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορούν να είναι δεμένοι με διαδικασίες πολιτικές ή θρησκευτικές, αλλά δεν έχουν υπάρξει σαρκικές σχέσεις και μάλιστα είναι και ελεύθεροι να ξαναπαντρευτούν, γιατί σαν άκυρος ο γάμος τους ενώπιον Θεού και ανθρώπων είναι σαν να μην έχει γίνει ποτέ. Δεν υφίσταται ο γάμος γι' αυτό και τον ονομάζουμε άκυρο το γάμο αυτό. Τελικά, ποιος είναι άκυρος, ποιος τελικά είναι άκυρος γάμος, όπως είπαμε, αυτός ο οποίος δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, το να συζούν δύο άνθρωποι, και ενώ έχουν δηλαδή συζυγικές σαρκικές σχέσεις, ενώ υπάρχει αγάπη και υπάρχει και έλξης, αλλά επειδή δεν υπάρχουν οι νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται στον έγκυρο γάμο, οι νόμιμες διαδικασίες του κράτους του γάμου, της τέλεσης του γάμου, της τελετής του γάμου, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει και η ομολογία του ανδρός και της γυναικός ότι ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ότι κατά την τελετή του γάμου κυρίως, ότι αυτός είναι ο άντρας μου και η γυναίκα μου, αυτοί οι σχέσεις που συζούνε δηλαδή οι δύο άνθρωποι χωρίς να έχουν παντρευτεί, δεν είναι έγκυρος γάμος σε καμία περίπτωση, αντιθέτως μάλιστα ούτε άκυρος, αλλά είναι πορνεία και θα πρέπει επιγόντως να παντρευτούν αυτοί οι άνθρωποι ή να χωρίσουν για να μην χάσουν την ευκαιρία της Βασιλείας των Ουρανών. Τελικά λοιπόν, ποιος είναι άκυρος γάμος? Ο οποιοσδήποτε δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε και που περιγράφουν τον έγκυρο γάμο, τα τέσσερα δηλαδή, αμοιβαία έλξης και αγάπη, ομολογία ενώπιον Θεού και ανθρώπων, νόμιμες διαδικασίες, πολιτικές ή θρησκευτικές σε κάθε κράτος και συζυγικές σχέσεις. Εάν σε έναν έγκυρο γάμο υπάρξει διαζύγιο λόγω πορνείας κατά το λόγο του Θεού, μπορεί ο αδικημένος σύζυγος να παντρευτεί ξανά? Ναι, υπάρχει λοιπόν περίπτωση να υπάρξει ένας έγκυρος γάμος, όπως λες αγαπητέ φίλε, όπου παντρεύτηκαν δύο άνθρωποι, αλλά όμως ο ένας από τους δύο πόρνευσε. Εδώ τώρα επιβάλλει το Ευαγγέλιο του Χριστού στην περίπτωση της πορνείας, επιβάλλει το Ευαγγέλιο του Χριστού διαζύγιο. Και μάλιστα δεν είναι ότι είναι αν θέλει ή δεν θέλει, επιβάλλεται το διαζύγιο. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού στο 6ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους, 16 εδάφιο. Ή δεν εξεύρεται ότι ο προσκολόμενος με τον πόρνη είναι ένα σώμα, διότι θέλουσιν είστε, λέγει ο Κύριος, οι δύο η σάρκα μία. Όστις όμως προσκολάτε με τον Κύριο, είναι εν πνεύμα. Εάν σε έναν γάμο υπάρξει πορνεία, τότε επιβάλλεται ο χωρισμός. Και είναι ο μόνος λόγος που επιτρέπεται το διαζύγιο, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, σε έναν έγκυρο γάμο, η πορνεία. Εάν μετανοήσει ο πορνεύων, τότε
ο αδικημένος, όπως λες, ο μη πορνεύσας, πρέπει, επιβάλλεται να αποδεχθεί τη γυναίκα του ή τον άντρα της, γιατί αυτός είναι ενώπιον του Θεού ο μόνος νόμιμος σύζυγος ή σύζυγος του άντρα ή της γυναίκας. Εάν τώρα χωρίσουνε και η πορνεία επιμένει, δηλαδή ο πορνεύων επιμένει να πορνεύει, μπορεί ο αδικημένος σύζυγος να παντρευτεί ξανά? Το Ευαγγέλιο είναι καθαρό. Για να το δούμε τι λέει. Στο 7ο κεφάλαιο και στο 10ο εδάφιο. «Εις δε τους νενυμφευμένους, παραγγέλω όχι εγώ αλλά ο Κύριος, να μη χωριστεί η γυνή από το ανδρός», δηλαδή να μη φύγει, να μη χωρίσει, να μην τον εγκαταλείψει η γυναίκα τον άντρα της, «αλλά και αν χωριστεί», προφανώς μόνο διαλόγους πορνείας, «ας μένει άγαμος ή ασυνδιαλλαγή με τον άντρα της». Απαγορεύεται στη γυναίκα να εγκαταλείψει τον άντρα της, να φύγει από το σπίτι, να φύγει από τον άντρα της, εκτός για το λόγο της πορνείας, αλλά και αν φύγει, τότε πρέπει να μένει άγαμος. Ή ασυνδιαλλαγή, δηλαδή να μιλήσουν, να αφήσει την πορνεία ο άντρας ή η γυναίκα, ο πόρνος, και να επιστρέψει στο σπίτι. Επίσης, ο ανήρ ας μην αφήνει, ας μην διώξει τη γυναίκα του ποτέ. Ούτε δηλαδή η γυναίκα να αφήσει τον άντρα της, να τον διώξει τον άντρα της, ούτε ο άντρας να διώξει τη γυναίκα του, επιτρέπεται στους νενυμφευμένους από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν επιτρέπεται. Εάν τούτο πρέπει να γίνει για λόγους πορνείας, τότε ο αδικημένος πρέπει να μένει άγαμος. Έτσι λέει η Γραφή. Ή ασυνδιαλλαγή. Δηλαδή ας ψάξουν να τα βρούνε. Δηλαδή να κουβεντιάσουν και να πούνε, εγκατέλειψε την πορνεία, διάλυσε τη σχέση την οποία δημιούργησες και έλα ξανά να φτιάξουμε την οικογένειά μας, γιατί εσύ είσαι ο μοναδικός ή η μοναδική σύζυγός μας. Είναι λοιπόν καθαρό μέσα στο Λόγο του Θεού, αγαπητέ μου φίλε, ότι αν σε έναν έγκυρο γάμο υπάρξει διαζύγιο λόγω πορνείας κατά το Λόγο του Θεού, ο αδικημένος σύζυγος δεν μπορεί να παντρευτεί ξανά, γιατί ο γάμος τους δεν είναι έγκυρος ενώπιον του Θεού, γιατί είναι γραμμένο, ο αν και χωρισμένος παντρευτεί, είναι μοιχός. Ή εάν ελεύθερος παντρευτεί και χωρισμένη, είναι μοιχός. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν επιτρέπεται δεύτερος γάμος στο Λόγο του Θεού. Σε καμία περίπτωση. Βέβαια, όχι απολύτως σε καμία, γιατί πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό που λέει, αλλά είναι η επόμενη σου ερώτηση, οπότε να μην προλάβουμε. Να ολοκληρώσω την πέμπτη σου ερώτηση. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται δεύτερος γάμος, εφόσον είναι εν ζωή ο σύζυγος ή η σύζυγος. Έστω και αν έχει υπάρξει χωρισμός λόγω πορνείας. Είτε ο αδικής σας είτε ο αδικημένος, δεν επιτρέπεται από το Λόγο του Θεού να ξαναπαντρευτεί, δηλαδή να δημιουργήσει δεύτερο ή τρίτο γάμο. Τι σημαίνει η έκτη σου ερώτηση, δέδεσε γυναική ή λέλησε από γυναικός στο χωρίον της Γραφής, επιστολή προς Κορινθίους Α.Ζ.27, για να το διαβάσω. Είσαι δεδεμένος με γυναίκα, μη ζήτη λύση. Είσαι λελημένος από γυναικός, μη ζήτη γυναίκα. Τι σημαίνει λοιπόν δεδεμένος με γυναίκα ή λελημένος από γυναικός, το εξηγεί στο ίδιο κεφάλαιο και στο 39 εδάφιο ο Λόγος του Θεού, αγαπητέ φίλε. Η γυναίκα είναι δεδεμένη δια του νόμου εφόσον καιρόν ζει ο ανήρ αυτής. Εάν δε ο ανήρ αυτής αποθάνει, είναι ελεύθερη, είναι λελημένη να επαντρευτεί με όποιον θέλει, μόνο αυτό να γίνεται εν Κυρίω. Μάλιστα στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος το εξηγεί
λίγο καλύτερα. Διαβάζω από το 7ο κεφάλαιο και από το 1ο εδάφιο, ζήτα 1. «Ή αγνοείτε, αδελφοί, διότι λαλό προσγεινώσκοντες των νόμων, ότι ο νόμος έχει κυριότητα επί του ανθρώπου, εφόσον χρόνον ζει. Διότι είπαν, ο νόμος έχει κυριότητα επί του ανθρώπου, εφόσον χρόνον ζει ο άνθρωπος. Διότι η ύπανδρος γυναίκα είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άνδρα ζώντα. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, απαλλάτεται από του νόμου του ανδρός. Άρα λοιπόν, εάν ζώντος του ανδρός συζευχθεί με άλλον άνδρα, θελήστε Μιχαλής. Εάν όμως αποθάνει ο ανήρ, είναι ελευθέρα από του νόμου, ώστε να μην είναι Μιχαλής, εάν συζευχθεί με άλλον άνδρα». Στην ερώτησή σου λοιπόν αυτή την έκτη, τι σημαίνει «δέδεσε γυναική λέλης από γυναικός» στο χωρίον αυτόν, σημαίνει «ο δεδεμένος με γυναίκα είναι εφόσον καιρόν ζει η γυναίκα του και ο λελειμμένος από γυναικός είναι από τη στιγμή που έχει πεθάνει η γυναίκα του». Άρα λοιπόν, όσο ζει η γυναίκα σου, εφόσον είσαι παντρεμένος ή εφόσον είσαι χωρισμένος, είσαι δεδεμένος με τη γυναίκα σου. Αυτή είναι η γυναίκα σου που ομολόγησες ενώπιον του Θεού, πάντοτε βεβαίως εφόσον είσαι αναγεννημένος άνθρωπος του Θεού και έχεις απαλλαχθεί από τη σκληροκαρδία σου δια της αναγέννησης από τον Πατέρα Θεό με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του το Άγιο, δια της Αναστάσεως του Χριστού. Άρα λοιπόν, για τους αναγεννημένους, για τα παιδιά του Θεού, όχι για όσους ήσαν σε άγνοια, γιατί αν ο άνθρωπος είναι σε άγνοια, μη αναγεννημένος, όλα αυτά δεν έχουν καμία ουσία. Γιατί έτσι κι αυτό, κι αλλιώς αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μπει πια στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί δεν μπορεί να εισέλθει, λέει, στη Βασιλεία των Ουρανών ο άνθρωπος, αν δεν γεννηθεί από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα του Άγιο. Ούτε μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού, αν δεν έχει γεννηθεί από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα του Άγιο. Άρα ό,τι περιγράφει και εντέλεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το εντέλεται και απευθύνεται σε παιδιά του Θεού, σε ανθρώπους που έχουν γεννηθεί άνωθεν, που έχουν αναγεννηθεί και έχει αλλάξει εξ ολοκλήρου η φύση του. Έχει αλλάξει και το σώμα και η ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου, όπως είπαμε καταρχάς. Στους αναγεννημένους λοιπόν, στους βαφτισμένους στο όνομα του Χριστού, πιστούς και ομολογούντας εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών και ακόμη περισσότερο και καλύτερα και στους βαφτισμένους κατά το Λόγο του Κυρίου εν πνεύματι Αγίου και πυρή, απευθύνεται ο Λόγος του Θεού που λέγει ότι εάν είσαι δεδεμένος με τη γυναίκα και δεδεμένος είσαι εάν η γυναίκα σου ζει, είτε χωρισμένος είτε παντρεμένος, μη ζει τη λύση, μη ψάχνεις γιατί θα βρεθεί σε μοιχεία, και αν είσαι λελειμμένος από γυναικός, δηλαδή αν έχει πεθάνει η γυναίκα σου, τότε είσαι ελεύθερος να ξαναπαντρευτείς εφόσον το θέλεις, αρκεί αυτό να γίνεται εν Κυρίω όπως περιέγραψε ο Λόγος του Θεού. 7. Ο δεύτερος και τρίτος γάμος που έχουν κάνει πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας είναι έγκυρος ή άκυρος ενώπιον του Θεού? Και αν είναι άκυρος σύμφωνα με τη γνώμη σας, τι πρέπει να κάνουν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Εάν ο δεύτερος ή τρίτος γάμος έχει γίνει την περίοδο της άγνοιας του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού, δηλαδή την περίοδο που δεν έχει διαβάσει το Λόγο του Θεού, δεν έχει πληροφορηθεί από το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, που δεν έχει το Ευαγγέλιο του Χριστού έρθει στη ζωή του να τον αναγεννήσει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού δεν έχει έρθει στη ζωή του και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να αναγεννηθεί ο άνθρωπος, καθώς είναι και γραμμένο τον καιρό της αγνίας, τον παραβλέπει ο Θεός, άρα ο δεύτερος και τρίτος γάμος είναι αποδεκτός. Και μάλιστα, αν κάποιος άνθρωπος, ο οποίος έχει παντρευτεί δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη φορά, ή ό,τι θέλει, και αναγεννηθεί τότε, ο Λόγος του Θεού τονίζει ότι πρέπει να μένει έτσι όπως τον βρήκε ο Θεός. Δεν πρέπει να αλλάξει σε καμία περίπτωση τίποτα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει παντρευτεί δεύτερη, τρίτη φορά,
γνωρίζει το Ευαγγέλιο του Χριστού, επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού, έρχεται ο Θεός, τον αναγεννάει, τον δίπλο παντρεμένο, τρίπλο παντρεμένο, του αλλάζει τη ζωή του, του μεταβάλλει το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα, του αφαιρεί τη σκληροκαρδία και του λέει ο Θεός, τώρα όπως σε βρήκα έτσι θα μείνεις. Γυναίκα σου θα είναι αυτή τη γυναίκα που είχες όταν σε συνάντησε ο Θεός. Τη δεύτερη, την τρίτη γυναίκα σου. Γιατί τους καιρούς της αγνίας ο Θεός τους παραβλέπει. Άρα πριν αναγεννηθούν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί δεν γνωρίζουν το Λόγο του Θεού και τους καιρούς της αγνίας ο Θεός τους παραβλέπει. Αφού αναγεννηθούν όμως, από εκεί και πέρα δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, πρέπει να υποταχθούν στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού λέει, αν σε βρει και χωρισμένο, δεν μπορείς να ξαναπαντρευτείς. Αν σε βρει χωρισμένο από τη γυναίκα σου, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πλησιάσεις τη γυναίκα σου, να σε ενδιαλλαγείς μαζί της, μην τυχόν και τα ξαναβρείτε, μην τυχόν και ο Θεός αναγεννήσει και τη γυναίκα σου και σας δημιουργήσει ξανά μια ευλογημένη οικογένεια, γιατί η γυναίκα στον και χωρισμένο είναι αυτή με την οποία είχε παντρευτεί. Τον βρήκε και χωρισμένο, έτσι θα μείνει ή άγαμος ή θα προσπαθήσει να συνδιαλλαγεί με τη γυναίκα του ή τον άντρα της η γυναίκα. Εάν τον βρει παντρεμένο για δεύτερη φορά ή για τρίτη φορά, τότε θα μείνει ακριβώς έτσι όπως είναι. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού που λέγει, όπως είναι γεγραμμένο λοιπόν στο 7ο κεφάλαιο και στο 17 εδάφιο. Αλλά καθώς ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον και καθώς ο Κύριος προσεκάλεστε έκαστον, ούτως ας περιπατεί και ούτω διατάτω εις πάσας εκκλησίας. Όπως λοιπόν προσεκλήθη, έτσι να περπατάει. Εάν προσεκλήθη παντρεμένος δεύτερη ή τρίτη φορά, έτσι θα περπατήσει. Αυτή είναι η γυναίκα του και με αυτήν θα πάει στον ουρανό. Βεβαίως δεν θα χωρίσουν, βεβαίως δεν θα διαλύσουν την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει. Άρα λοιπόν ο Λόγος του Θεού είναι σοφός, δεν δημιουργεί καταστάσεις σύγχυσης, αντιθέτως μάλιστα, δημιουργεί καταστάσεις απόλυτης τάξης και ευσχημοσύνης. Τώρα, το ερώτημα είναι, δεν είναι η πρώτη γυναίκα η γυναίκα του? Όχι, δεν είναι η πρώτη γυναίκα η γυναίκα του, γιατί παντρεύτηκε τον καιρό της αγνίας. Χώρισε τον καιρό της αγνίας. Ξαναπαντρεύτηκε τον καιρό της αγνίας. Άρα η γυναίκα του ενώπιον του Θεού εδώ στη γη, γιατί ο γάμος είναι μόνο για εδώ στη γη, εκεί στον ουρανό δεν υπάρχει γάμος, δεν υπάρχει σύζυγος ή σύζυγος, και στον ουρανό είμαστε σαν εισάγγελοι, είμαστε αδελφοί, είμαστε παιδιά του Θεού υιοθετημένα, όμοια με το Θεό. Άρα η γυναίκα του είναι αυτή με την οποία ο Θεός τον βρήκε όταν τον προσκάλεσε και τον αναγέννησε. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Οι προγαμιαίες σαρκικές σχέσεις επιτρέπονται στην εποχή μας κατά τη γνώμη σας, ή αν υπάρξουν δημιουργούν ακυρότητα στο γάμο που θα ακολουθήσει? Όχι αγαπητέ φίλε, δεν επιτρέπονται οι προγαμιαίες σαρκικές σχέσεις από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Διαβάζω πάλι από το 7ο κεφάλαιο και το 36 εδάφιο. Αλλά εάν τις νομίζει ότι ασχημονεί προς την παρθένων αυτού, εάν παρήλθε η ακμή αυτής και πρέπει να γίνει ούτως, ας κάνει ό,τι θέλει, δεν αμαρτάνει, μόνο ας υπαντρεύονται. Ώστις όμως είναι στερεός εν την καρδία, μη έχουν ανάγκη, έχει όμως εξουσία περί του ιδίου αυτού θελήματος και αποφάσισε τούτο εν την καρδία αυτού να φυλάτει την εαυτού παρθένων, πράττει καλώς. Ώστε και ώστις υπανδρεύει πράττει καλώς και ομοίου πανδρεύων πράττει καλύτερα. Εάν δηλαδή είναι δύο αραβωνιασμένοι, δύο που έχουν σχέσεις, χριστιανοί, αναγεννημένοι, βαφτισμένοι εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεσιν αμαρτιών, απεκδιθέντες του σώματος των αμαρτιών της σαρκός και ιδιαιτέρως βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, καλό είναι να μην ασχημονούν ενώπιον του Θεού, είναι ασχημοσύνη οι προγαμιαίες σχέσεις. Εάν παρόλα αυτά νικηθούν από τη σάρκα τους και δημιουργηθούν προγαμιαίες σχέσεις,
τότε η εντολή του Κυρίου είναι άμεσα να παντρεύονται. Αφού έπεσαν στη σάρκα, άμεσα να παντρεύονται. Πρατικαλός λοιπόν αυτός που ασχημόνησε με την κοπέλα του ή με τον αρεβωνιαστικό της, πρατικαλός αναμέσως παντρεύονται. Καλύτερα όμως πράττει αυτός, λέει η Γραφή, που μένει στερεός την περίοδο του αραβώνα ή της αμοιβαίας υπόσχεσης γάμου, πάντοτε για ανηγενμένα παιδιά του Θεού μιλάμε, την περίοδο του αραβώνα ή της αμοιβαίας υπόσχεσης γάμου, εάν τα παιδιά αυτά μένουν στερεά, δεν νικώνται από τη σάρκα τους, δεν δημιουργούν προγαμιαίες σχέσεις, παντρεύονται και νόμιμα, κατά την τάξη και την ευσχημοσύνη του Λόγου του Θεού, δημιουργούν τις ευλογημένες πλέον συζυγικές σχέσεις την πρώτη νύχτα του γάμου και στη συνέχεια. Πρέπει μια και καλή να ξεκαθαρίσουμε ότι οποιοσδήποτε σαρκικές σχέσεις εκτός γάμου για το Λόγο του Θεού είναι πορνεία. Πόρνος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συζυγικές σχέσεις έξω από το γάμο του. Όπως μοιχεία είναι η οποιαδήποτε παράβαση του Λόγου του Θεού και του Νόμου του Θεού επάνω στο γάμο ενός ανθρώπου. Οποιαδήποτε παράβαση έξω από το Λόγο του Θεού, δηλαδή η ανομία από το Λόγο του Θεού σε σχέση με το γάμο, αυτό είναι η μοιχεία. Άλλο πράγμα είναι η πορνεία, παράνομες σαρκικές σχέσεις εκτός γάμου, και άλλο θέμα είναι η μοιχεία που είναι παράβασης στις προτροπές, στις εντολές, στο Λόγο του Θεού επάνω στο γάμο. Δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι πόρνος και να μην είναι μοιχός. Δύο νέοι απάντρευτοι συζούν, αυτοί είναι πόρνοι, δεν είναι μοιχοί. Κάποιος μπορεί να είναι μοιχός αλλά να μην είναι πόρνος. Γιατί εν γνώση του έπραξε δεύτερο ή τρίτο γάμο. Εν γνώση του σαν παντρεμένο, σαν αναγεννημένο παιδί του Θεού. Χώρισε τη γυναίκα του και ξαναπαντρεύτηκε. Αυτός δεν μπορεί να έβει γιατί παντρεύτηκε. Αλλά είναι μοιχός. Δεν είναι πόρνος αλλά είναι μοιχός. Βέβαια κάποιος μπορεί να είναι και πόρνος και μοιχός. Τώρα επαναλαμβάνω την 8η ερώτησή σου. Οι προγαμικές σαρκικές σχέσεις επιτρέπονται στην εποχή μας κατά τη γνώμη σου? Δεν είναι σε θέμα γνώμης, είναι θέμα του Ευαγγελίου. Όχι, δεν επιτρέπονται, αλλά αν υπάρξουν, η εντολή του Θεού είναι άμεσα να παντρευτούν τα δύο αυτά νέα παιδιά. Εάν υπάρξουν, δημιουργούν ακυρότητα στο γάμο που θα ακολουθήσει? Όχι βέβαια, αντιθέτως μάλιστα ελευθερώνονται και από την αμαρτία της πορνείας. Εφόσον λοιπόν πορνεύσουν δύο αρεβωνιασμένοι, δηλαδή έρθουν σε σαρκικές σχέσεις και αποφασίσουν αμέσως να παντρευτούν, η πορνεία διαγράφεται και είναι ευλογημένη και άγιοι ενώπιον του Θεού. Και η τελευταία ερώτησή σου, αγαπητέ μου φίλε, σε έναν έγκυρο γάμο η σύζυγος πάρει διαζύγιο και δεν πορνεύει, αλλά ξαναπαντρεύεται. Ο σύζυγος μπορεί να ξαναπαντρευτεί και αυτός? Ο γάμος αυτός είναι έγκυρος ενώπιον του Θεού κατά τη γνώμη σας? Και πάλι δεν μιλάμε κατά τη γνώμη μας, δεν θέλουμε να μιλάμε κατά τη γνώμη μας. Εφόσον υπάρξει έγκυρος γάμος και η σύζυγος, η γυναίκα ή ένας από τους δυο πάρει διαζύγιο, νόμιμο, δια λόγους πορνείας, ή μη νόμιμο, δεν πορνεύει αλλά ξαναπαντρεύεται, ο σύζυγος μπορεί να ξαναπαντρευτεί και αυτός? Αυτή λοιπόν που πρώτα που πήρε διαζύγιο και ξαναπαντρεύεται είναι μοιχός. Είναι δεδομένο. Ο σύζυγος, ο αδικημένος δηλαδή, μπορεί να ξαναπαντρευτεί? Όχι βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Γιατί λέει η Γραφή ότι αν τον αφήσει η γυναίκα του ή αν αφήσει αυτός τη γυναίκα του και ξαναπαντρευτεί, είναι μοιχός. Πρέπει να μένει άγαμος. Άρα δεν είναι θέμα γνώμης ή άποψης, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Και το ξαναδιαβάζω. «Εις τους νενυφευμένους παραγγέλω όχι εγώ αλλά ο Κύριος, ας μη χωριστεί, να μην αφήσει η γυναίκα
τον άντρα της, αλλά αν τον αφήσει, ας μένει άγαμος ή ας συνδιαλλαγεί με τον άντρα. Και ο άντρας να μην αφήνει την εαυτού γυναίκα. Είναι δεδομένο ότι ο δεύτερος γάμος σε οποιαδήποτε περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο διαζυγίου, ο δεύτερος γάμος, είτε του αδικημένου είτε του αδικήσαντος, δεν επιτρέπεται από το Ευαγγέλιο του Χριστού, αντιθέτως μάλιστα λογίζεται μοιχεία. Ελπίζοντας, συνεχίζεις και τελειώνεις τις ακριβείς απαντήσεις σας μέσα από το Λόγο του Θεού όπως λέτε, σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Και εμείς ελπίζουμε, αγαπητέ μας φίλε, ότι οι απαντήσεις μας ήταν μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι μέσα από το Λόγο του Θεού, θέλουμε να είναι μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού σε όλες τις ερωτήσεις που μας στέλνετε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα, αγαπητέ μας φίλε, ακροατή. Ευχόμαστε ο Θεός να σε ευλογεί πλούσια πάντοτε και να μας αξιώσει όλους μαζί, ανεξαρτήτως δόγματος, φυλής, γλώσσης, κράτους, έθνος, θρησκείας, να μας αξιώσει ο Θεός εκείνη την ημέρα να είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε, η εκπομπή μας τελείωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.